Πολύ θα ήθελα να είναι στη θέση του. Μιλάω για τον Κωστά, τον Σταφυλίδη. Κωνσταντίνε, τι κάνεις, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι πολύ καλά, εσείς? Δόξα τω Θεώ. Πού είσαι τώρα, κλασική ερώτηση. Όσοι είναι στο εξωτερικό, να ξέρεις και ακροατές, έτσι τους λέμε. Πού βρίσκεσαι τώρα? Τι εννοείται που βρίσκομαι, σε ποιο σημείο? Ναι, ρε παιδί μου, Ελλάδα είσαι, εξωτερικό είσαι, πού είσαι, αυτό? Είμαι στο εξωτερικό, είμαι σπίτι μου αυτή τη στιγμή. Στην Αγγλία? Στην Αγγλία, ναι. Βασικά, Λονδίνο. Σπίτι. Στο Λονδίνο μένεις? Ναι, ναι. Μάλιστα. Καλό το σπίτι, εκεί? Συμπαθητικό. Ε? Για έναν είναι, ναι. Για έναν ή για δύο? Για δύο. Είναι το σπίτι που σου βρήκε η ομάδα, έτσι? Σε ρώτησε πριν σου πει, ή σου είπε ότι αυτό είναι το σπίτι σου? Όχι, ρωτάει πώς περίπου το θέλεις και μετά βρίσκει κάτι ανάλογο. Ναι. Βασικά, έχεις κανένα πρόβλημα τραυματισμού και τα λοιπά ή είσαι καλά? Όχι, είμαι πολύ καλά. Στην εθνική γιατί δεν είσαι? Τι να σου πω τώρα. Τι? Δεν ξέρω τι να σας πω. Κάτσε, στο προηγούμενο παιχνίδι δεν ήσουνα? Ήμουν στο προηγούμενο, ναι. Σε κάλεσε ο κύριος Ρανιέρη και μάλιστα έπαιξες κιόλας, έτσι? Δεν θυμάμαι, δεν είδα κανένα όνειρο δηλαδή ότι έπαιξες στην εθνική. Όχι, ναι, έπαιξα. Τραυματίστηκε ο Βίντρανα και μπήκα στη θέση του. Εντάξει, τώρα θα έχει κάποιους λόγους, θα ήθελε αυτό το παιχνίδι λίγο διαφορετικά και δεν θα έκρινε ότι έπρεπε να πάω. Και μάλιστα, δεν ξέρω τι σκέφτεται. Από τα λίγα που ξέρω εγώ, τέλος πάντων, τα ματάκια μου είδαν ένα Σταφυλίδη πολύ καλό. Δηλαδή, αν ήμασταν φίλοι τώρα και πίναμε καφέ, θα σου έλεγα ότι Κωνσταντίνε, πολύ σε γούσταρα στο Μασενική, ρε. Πολύ, είδα βελτίωση μεγάλη κτλ. Αλλά τώρα, επειδή μιλάμε στο ραδιόφωνο, θα το πω διαφορετικά. Ήταν πολύ καλή η απόδοση σου με την εθνική. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση τώρα. Γιατί όταν μου είπαν τα παιδιά ότι θα μιλήσουμε μαζί, το λένε παιδιά στο ξενοδοχείο είναι εδώ με την εθνική ομάδα και μου λένε όχι, στην Αγγλία είναι. Και ειλικρινά το ήξερα, το πίστευα, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, τώρα συμβαίνουν αυτά. Όπως είπα, κάτι θα είχε ο προπονητής στο μυαλό του. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, οκ. Πάντως, ειλικρινά, είδα, επειδή δεν σε έχω παρακολουθήσει στα παιχνίδια με τη Φούλαμ, είναι η αλήθεια, που είναι η ομάδα σου αυτή την περίοδο, είσαι δανεικός από την Λεβερκούζεν στη Φούλαμ, έτσι δεν είναι, καλά τα λέω? Ναι, για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Συμβόλαιο με τους Γερμανούς, με τη γερμανική ομάδα, πώς είναι η διάρκεια του συμβολέου? Άλλα τρία χρόνια. Άλλα τρία χρόνια. Δηλαδή ήταν πενταετές, ναι, αυτό που είχες υπογράψει, πενταετές, έτσι? Πενταετές, ναι. Μάλιστα. Ναι. Σαν τις παλιές καλές εποχές, δηλαδή, πριν γεννηθείς εσύ. Θυμάμαι εγώ κάτι οχταετίες κάναν οι ποδοσφαιριστές, κάτι δωδεκαετίες, κάτι πενταετίες. Αυτά βέβαια τα τελευταία χρόνια ακόπηκαν. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το πενταετές. Πώς είναι η ζωή σου στην Αγγλία? Είναι πολύ ωραία. Βασικά είναι πιο ωραία τη Γερμανία, οπότε δεν έχω κανένα παράπονο. Είναι πιο καλά από τη Γερμανία? Ναι, είναι πιο καλά πρώτον η ζωή εδώ πέρα, γιατί είμαι σε μια πολύ ωραία πόλη. Αλλά το σημαντικότερο πιστεύω είναι ότι παίζω αυτή τη στιγμή και νομίζω πως όταν παίζεις και στη χειρότερη πόλη να είσαι, νιώθεις όμορφα. Όταν δεν παίζεις και είσαι συνέχεια εκτός και έχεις μόνο προπονήσεις και η ψυχολογία σου δεν είναι καλά, αυτά όλα επηρεάζουν, πιστεύω. Παίζεις, πόσα μάτς έχετε δώσει με τη Φούλα μέχρι τώρα? 16 νομίζω. 16? Οπότε ξεκινήσατε, ναι, ρε, από τον Αύγουστο? Απλά παίζουμε Τετάρτη, Σάββατο ή Τρίτη, Παρασκευή και γι' αυτό είναι πολλά τα παιχνίδια. Και από τα 16 μάτς πόσα αγωνίστηκες βασικός, ας πούμε? Πάνω κάτω, πάνω 14, κάτω. 14 και ένα δεν έχω παίξει, νομίζω είναι αυτά. 14. Ναι. Καλά τα πάτε? Στην αρχή ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, είχαμε στις πρώτες 7 αγωνιστικές σε ένα βαθμό. Ναι. Είχες βάλει και κάτι κολλάκια στην αρχή, δεν είχες βάλει κάτι κολλάκια εσύ? Ναι, στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία, όχι σε κανονικό, ναι, αγώνα, σε επίσημο δεν έβαλες ακόμα? Όχι, ακόμη δεν έχω βάλει. Γιατί, ρε? Δεν πειράζει, εντάξει, δεν είναι δουλειά μου αυτή. Βασικά, τι θέση παίζεις στην Αγγλία, στη Φούλαμ? Κάποιες φορές αριστερό μπακ, κάποιες φορές αριστερό χαφ, οχτάρι, μεξάρι, ανάλογα. Σοβαρά. Ο προπονητής ποιος είναι εκεί? Αυτή τη στιγμή είναι ο Keith Simons, είναι από την Β' ομάδα. Έχει έρθει μετά την απόλυση του
κύριου Μάγκατ, ναι, και τον έχουν κάνει και πλέον συμβόλαιο για 2 χρόνια. Α, δηλαδή ήταν αυτός βοηθός, τον είπανε κάτσε λίγο μέχρι να βρούμε τον επόμενο και έμεινε. Κάπως έτσι, ναι. Μάλιστα. Γιατί από την ώρα που ήρθε δεν έχουμε χάσει παιχνίδι, οπότε δεν έχουμε ήττα. Νομίζω είχαμε μια ήττα στο πρώτο παιχνίδι και μετά έχουμε νίκες ισοπαλίες, δεν έχουμε χάσει. Τρένο είστε δηλαδή. Τι θέση είναι η ομάδα, σε ποια θέση? Τώρα νομίζω είμαστε 17η, 15η. Έχουμε 9 βαθμούς από τον έκτο που κυνηγάμε για να μπούμε στην εξάδα για να παίξουμε τα play-off για την άνοδο και νομίζω ότι δεν είναι πολύ βαθμοί γιατί έχουμε και ακόμα 30 παιχνίδια. Κάτσε, με μπέρδεψες. Μου λες από την ώρα, εδώ, έχει πόσες αγωνιστικές που είστε τρένο και κερδίζετε συνεχώς και μου είπες μετά ότι είστε 15η. Δεν κερδίζουμε συνεχώς. Έχουμε και σουβαλίες, είπα. Είπα και εγώ. Και δεν μου λες τώρα, ποιος στέει που παίζεις είτε αριστερό μπακ, είτε δεξί μπακ, είτε εξάρι, είτε οχτάρι, είτε ξέρω εγώ εννιάρι. Τερματοφύλακας δεν έχεις παίξει ακόμα. Ποιος στέει, εσύ ή οι προπονητές σου, για πες μου. Εγώ που πηγαίνω καλά μάλλον. τι να σου πω τώρα. Θυμάμαι στον ΠΑΟΚ, Κωνσταντίνε, όταν άρχισες να πρωτοπαίζεις, ας πούμε, που λέγανε, βγαίνανε, ξέρεις, οι προπονητές που τους είχαν στα μικρά και τα λοιπά και λένε, δηλαδή, τη μεγάλη κεφαλιά όλοι εμείς εντός αγωγικών τη φάγαμε όταν νομίζω ο Μαλιούφας είχε πει ότι το καλό σου το πόδι είναι το δεξί. Έτσι, κάτι τέτοιο, νομίζω. Ή κάνω λάθος. Ναι, είχες το Μαλιούφα. Είχα το Μαλιούφα, ναι. Ναι, γιατί μπαίνεις στον ΠΑΟΚ και στην ομάδα και βλέπουμε ένα αριστερό μπακ, ρε παιδί μου, που το γουστάρουμε να το βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο και λέμε και τι καλός παίκτης είναι αυτός και από τα μικρά κτλ. Και ξέρεις, σε τέτοιες περιπτώσεις, εμείς στα ραδιόφωνα για να γεμίσουμε και τις εκπομπές, ας πούμε, να μην λέμε χαζομάρες, βγάζουμε προπονητές παλιούς δικούς σας κτλ. Και ο Μαλιούφας είπε ότι το καλό το πόδι είναι το δεξί. Αλήθεια είχε πει ή δεν θυμόταν καλά? Αλήθεια είναι αυτό. Με αυτό γεννήθηκα, η αλήθεια είναι. Μέχρι τώρα κάποια ηλικία 6-7 χρονών που θυμάμαι, ναι, το είχα. Μετά από εκεί πέρα, πως κάνουν όλοι οι προπονητές ή οι πατεράδες, να μάθει και το αριστερό, δούλεψε και αυτό, να το μάθεις. Μου έμεινε εμένα, πιτυρικάς, δούλεψε και μου έμεινε το αριστερό μετά. Αυτό πως γίνεται ρε εσύ, δηλαδή τώρα το καλό είναι το αριστερό? Τώρα ναι, είναι το αριστερό μου το καλό. Σοβαρά, φοβερό. Αλλά και αυτό. Με το δεξί δεν έχω κάποιο πρόβλημα, αλήθεια είναι. Δηλαδή, εντάξει, είναι κανονικά και αυτό. Δηλαδή, άμα στήσεις την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή στο 90 και πει ο προπονητής σου ο Στάφη να εκτελέσει το φάουλ, είναι στο κέντρο περίπου, έτσι, εκεί στο ημικύκλιο. Με ποιο πόδι θα σου τάρεις? Με το αριστερό θα σου τάρω. Α, με το αριστερό. Σίγουρα. Μπράβο. Δεν μου λες η θέση. Η κανονική, ρε παιδί μου, η δική σου. Γιατί πραγματικά αυτό γινόταν. Δηλαδή και στην Εθνική γίνονταν οι συζητήσεις στη Λεβερκούζα, ας πούμε, όταν πήρες τη μεταγραφή. Και τώρα στη Φούλα. Συγκεκριμένα η θέση σου ποια είναι, ρε παιδί μου? Δεν θα σου πω ποια είναι αυτή που γουστάρεις να παίζεις εσύ. Αλλά δηλαδή, γράφεις το βιογραφικό σου. Σταφυλίδης, ξέρω εγώ, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, εξάρι, οχτάρι. Ποια είναι η θέση σου κανονικά? Νομίζω πως αριστερό μπακ, γιατί από τη στιγμή που είχα ανέβει στη β' ομάδα του ΠΑΟΚ τότε καθιερώθηκα εκεί αριστερό μπακ, οπότε παίζω 5-6 χρόνια σε αυτή τη θέση. Νομίζω πως ναι, αριστερό μπακ είναι η θέση μου. Και τώρα στην Φούλαμ που έχεις πάρει και τη φανέλα του βασικού και τα λοιπά, είπες ότι δεν σε χρησιμοποιεί όμως μόνο ως αριστερό μπακ ο προπονητής σου, έτσι? Ναι. Μάλιστα. Με βάζει στο κέντρο παντού. Δεν μου λες, ο Μάγκατ ήταν αυστηρός προπονητής, ρε παιδί μου? Γιατί έχουμε ακούσει πολλά. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία μαζί σου στον αέρα να μου πεις λίγο για τον Μάγκατ. Είμαι περίεργος εγώ, γιατί ή πολύ καλά λόγια ακούω για τον Μάγκατ ή πολύ κακά. Η αλήθεια είναι πως η προετοιμασία που κάναμε ήταν πολύ σκληρή, θα το πω. Ήταν πολύ επίπονη. Ναι. Δηλαδή εντάξει, κάποια πράγματα τα βλέπουμε και εμείς ότι είναι λίγο υπερβολικά. Τώρα για αυτόν δεν θα ήταν και λογικό είναι. Αλλά τώρα σαν προπονητής δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολύ προπόνηση, γιατί παίζαμε Τετάρτη Σάββατο. Ναι. Οπότε δεν μπορούσε να μας πιέσει πολύ. Σαν άνθρωπος καλός, ευχάριστος, θα γελάσει, θα κάνει, θα δουλέψει. Δεν είναι μουτρούχος που, έτσι πως τον βλέπουμε εμείς, ας πούμε, ότι είναι μονίμως κακομούτσινος. Όχι, αλλά σε θέλει να είσαι στρατιώτης, αυτό είναι το. Στρατιώτης, Ναι, στρατιώτης θέλει να είσαι, κανονικός. Δηλαδή τι, με βήμα στα ποδητήρια και τα λοιπά, έξω στο γήπεδο? Βήμα και μπερέ και τα πάντα. Ναι. Δεν μου λες, τον Μήτρογλου δεν τον πρόλαβες εσύ, έτσι, δεν ήσταν μαζί? Τον πρόλαβα. Τον πρόλαβες? Ναι, κάνα μήνα πάνω κάτω. Α, ναι. Αυτός γιατί δεν τον μπόρεσε, Κώστα?
Αυτό το μπορούσε, πώς το μπορούσε, αλλά τώρα δεν ξέρω τα θέματα ακριβώς. Εσύ πώς το είδες, ρε παιδί μου, από την πλευρά. Εντάξει, ξέρω ότι είναι δύσκολη ερώτηση για σένα, αλλά άμα θες, ρε παιδί μου, δεν σου και καλά επειδή την έκανα εγώ να απαντήσεις. Άμα θες. Έτσι μας φάνηκε σε εμάς. Εγώ αυτό που έβλεπα είναι ότι μπορεί. Τώρα από εκεί πέρα εσείς πώς θα το δει. Μπορούσε. Ναι. Δεν ήταν το θέμα ότι δεν μπορούσε. Α, προτίμησε να γυρίσει. Στη Λεβερκούζεν, ας το πω τώρα, στην κάνω πιο εύκολη την ερώτηση, γιατί ξέρω ότι δεν καταλαβαίνεις εσύ και δεν μασάς και απαντάς. Στη Λεβερκούζεν εσύ γιατί δεν το μπόρεσες? Και εγώ το μπόρεσα στη Λεβερκούζεν. Πώς, αφού είσαι δανεικός τώρα, γιατί το πώς το μπόρεσες? Εγώ ήθελα να σε βλέπω στη Λεβερκούζεν, δεν ήθελα να σε βλέπω στη Φούλαμ. Κάτι θα έφτιαξε. Τι? Τι έφτιαξε? Μπορεί... Το σίγουρο είναι ότι... κοιτάξτε, το θέμα είναι να... ένας προπονητής να δείξει εκτίμηση και να του αρέσει ποδοσφαιρικά για αυτό που είσαι. Ναι. Μάλλον εγώ δεν ήμουν πολύ καλός για τον προπονητή και είναι απλά τα πράγματα. Δεν αρέσει, ναι, τον προπονητή, δεν παίζεις, δεν έχει. Μήπως έπαιξε ρόλο αυτό, ούτε το διάβασα, ούτε το άκουσα, το ρωτάω γιατί είμαστε μαζί τώρα στον αέρα. Μήπως έπαιξε ρόλο ότι για σένα, ας πούμε, ήταν δύσκολο να προσαρμοστείς στην κατάσταση, την νέα κατάσταση, δηλαδή στη Γερμανία, από την Ελλάδα, ξέρω εγώ, στη Γερμανία, ξέρεις, αυτά τα ειδικοί τα αναφέρουν. Εγώ τώρα βρίσκω την ευκαιρία τώρα και το ρωτάω σε σένα. Μήπως ήταν πολύ δύσκολα, δηλαδή, για σένα απότομα κάποια πράγματα και δεν τα κατάφερες εκεί? Σίγουρα στην αρχή που πήγα για το πρώτο τρίμηνο ήμουνα για γέλια. Έτσι ακριβώς. Και μπορεί να είναι λίγο αυτό που λέω. Γιατί, ρε, τι δηλαδή, γιατί δεν είχες? Διαφορετικό το επίπεδο, άλλο. Διαφορετικό level προπόνησης, ναι. Η γλώσσα, η ζωή πάνω κάτω. Δηλαδή στην προπόνηση τι δεν μπορούσες να κάνεις, ρε παιδί μου? Γιατί ήσουν, έφυγες από ένα υψηλό επίπεδο εδώ. Δηλαδή δεν ήσουν σε κανένα χωριό. Να πω ότι σε βρήκαν σε ένα χωριό και σε πήραν στη Γερμανία και σου είπαν κάνε προπόνηση και χάθηκες. Στην προπόνηση γιατί ήσουν για γέλια, δηλαδή? Δεν μπορώ να σας... Κρίμα, να τον ξαναπάρουμε. Τον Κώστα, ωραία κουβέντα κάνουμε και μου αρέσει με τον Κώστα το Φιλίδη. Και μιλάει και αυτός μια χαρά. Βάλε το χορηγό της δεύτερης ώρας, τα κέντρα μπαταρίας LK, μέχρι να τον βρούμε και να τον έχουμε στον αέρα για να συνεχίσουμε. Έλα, Κωνσταντίνε, σε βρήκαμε γρήγορα, ευτυχώς. Ορίστε. Έλα. Ναι, ναι. Λέει, για πες, τι προβλήματα έχεις στην προπόνηση που είπες ότι ήσουν για γέλια στη Γερμανία? Δεν μπορώ να σας καταλάβετε, να σας το εξηγήσω 100%. Απλά εγώ θα σας πω μόνο ότι δεν έχει καμία σχέση ή δεν είχε καμία σχέση. Ναι. Ο ρυθμός προπόνησης που υπήρχε στην Ελλάδα, είτε και εμείς που το διαλέγουμε, έτσι, δεν λέω ότι οι προπονητές του κάνουν κακό και εμείς ακόμη. Ναι. Γιατί εμείς είμαστε επιτέλειτοι. Αν μπορείς λίγο να κλέψεις, θα κλέψεις. Αυτή είναι η αλήθεια εδώ. Ψάμε, θα λέμε. Όλοι το κάνουν αυτό. Και το θέμα είναι ότι εκεί δεν μπορούσε. Τι, εκεί? Εκεί δεν μπορούσε. Εκεί έπρεπε ό,τι και να κάνεις για τις δύο ώρες που θα κάνεις προπόνηση, έπρεπε, ναι, να το κάνεις 100%. Ναι. Δεν υπήρχε να το κάνεις 99%. Ναι. Μάλιστα, ήταν δύσκολο. Αυτά, ρε, δεν σου τα είχαν πει όταν πριν βάλεις την τσίφρα στο συμβόλαιο? Δεν σου είχαν πει, ας πούμε, ότι κοίταξε εκεί που θα πας τώρα σε αυτούς, είναι έτσι και έτσι τα πράγματα? Δεν σου τα είπανε? Δεν ένοιαζε και πολύ, η αλήθεια είναι. Τι, δεν? Δεν ένοιαζε και πολύ εδώ να μου τα πούνε. Θα πήγαινε και θα βλέπα. Ναι. Δηλαδή και να μου τα έλεγαν αυτή τη στιγμή που τα υπέγραφα, δεν υπήρχε. Ναι. Εσύ όταν είχαν έρθει τότε οι Γερμανοί και μιλούσαν, τέλος πάντων, δεν το πολύ σκέφτηκες έτσι? Δηλαδή, ας το πω πάλι σαν να πίναμε καφέ έξω, γούσταρες τη φάση, ας πούμε, να πάρεις τη μεταγραφή, να πας στο εξωτερικό? Σίγουρα. Ήθελα, ήξερα ότι θα είναι δύσκολο. Σίγουρα αγαπούσα την ομάδα, αγαπούσα την Ελλάδα, αλλά όταν έρχεται μια τέτοια ομάδα και ήταν δύσκολο και οικονομικά για μένα ακόμη και για την ομάδα τότε, γιατί ήταν πριν έρθει ο κύριος Σαββίδης, ήταν ακόμα δύσκολο. Εντάξει, και δεν μπορούσα να το πολύ σκεφτώ. Δηλαδή, κατευθείαν είπα. Δηλαδή, ήταν σίγουρα πρόκληση διπλή και η ομάδα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα, έτσι όπως και να το κάνουμε. Σπουδαία ομάδα στη Γερμανία, αλλά και τα λεφτά. Δηλαδή, πήγαινε σε ένα άλλο level και δηλαδή αρνητικές σκέψεις δεν είχες για σένα, δεν είχες στο μυαλό σου. Ναι. Δεν σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ναι. Και εσύ, η καταγωγή σου πού είναι?
Βασικά βλέπω εδώ στο βιογραφικό σου λέει ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά είσαι από πού είσαι, καταγωγή? Είμαι από ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, καμιά ώρα πάνω κάτω, ναι. 40 λεπτά, Ακροπόταμος λέγεται το χωριό μου. Είναι το τελευταίο χωριό στον ομό, μετά ξεκινάει η Κιλικής. Στον ομό ποιο, Θεσσαλονίκης? Στον ομό Θεσσαλονίκης, ναι. Α, ναι. Ήσουν στον Αετό Ακροποτάμο, εκεί πρώτο έπαιξε μπάλα, έτσι? Ναι, και ξεκίνησα να παίζω και... Ωραία, από τον Αετό στη Φούλα και μετά πίσω στη Γερμανία και τα λοιπά. Πες μου λίγο, η καθημερινότητά σου στην Αγγλία πώς είναι? Δηλαδή μια μέρα κανονική, ρε παιδί μου, όχι χαλαρή, κανονική. Τι ώρα ξυπνάς και από την ώρα που ξυπνάς μέχρι την ώρα που κοιμάσαι? Θα σηκωθώ 8-8.30 ώρα, θα φάω πρωινό, θα φύγω στην προπόνηση. Τι ώρα η προπόνηση? Σίγουρα θα τελειώσει η προπόνηση, είναι 10.30. Ναι, 2 ώρες. Πιο πάνω κάτω, ναι, αλλά έχουμε και κάποια γυμναστήρια έξτρα μετά και κρατάνε περισσότερο, ας πούμε. Σίγουρα μετά θα γυρίσω σπίτι 2-2,5 ώρα, θα κοιμηθώ. Δεν έχει καφέ, καφέ στο κέντρο και τα λοιπά, τους υπόλοιπους? Κάνα καφέ, κάνα αυτό, κάνα βόλτα. Μετά το απόγευμα ίσως θα κάνω φαγητό, καφέ και πάλι σπίτι. Μετά την προπόνηση δεν γίνεται. Πρέπει να κοιμηθούμε. Γιατί? Γιατί? Κούραση, κούραση. Ναι, για να μπορείς να... Είναι διπλές κάθε μέρα οι προπονήσεις? Όταν δεν έχετε μάτς, εννοείται. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Διπλές προπονήσεις. Διπλοί εδώ θεωρούν το ότι θα κάνουμε προπόνηση και μετά, ας πούμε, από μια ώρα θα κάνουμε και γυμναστήριο. Αυτό θεωρούν διπλοί. Α. Προπόνηση. Δηλαδή τελειώνεις το μεσημέρι, ας πούμε, και γυμναστήρια και τα λοιπά, πας σπίτι, κοιμάσαι και μετά το απόγευμα? Το απόγευμα σηκωθώ κατά τις 6, 7, 8, τέλος πάντων, θα πάω με τους συμπαίκτες μου για φαγητό ή θα πιούμε κανένα καφέ και μετά σπίτι. Ναι. Έχεις κανέναν που γουστάρεις περισσότερο στην ομάδα που είστε κολλητοί, ας πούμε, ή είναι πολύ εκεί? Και γενικότερα πώς σε αντιμετωπίζουν εκεί? Οι συμπαίκτες σου εννοώ. Φυσικά έχουμε ένα παιδί, είμαστε πολύ, κάνουμε πολύ παρέα. Ποιο πάρα να? Πολύ. Ποιο να? Chris David λέγεται. Mm-hmm. Κάνουμε πολύ παρέα, δηλαδή είμαστε σχεδόν συνέχεια μαζί. Ωραία. Και η συμπεριφορά του παιδιού είναι καταπληκτική, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Ναι. Από ό,τι μου δείχνουν, τώρα δεν ξέρω. Πίσω μου τι λένε, αλλά μέχρι στιγμής μου φαίνεται πολύ όμορφα. Ναι, είναι άψογη η συμπεριφορά στους, σε σένα, επαγγελματική και τα λοιπά. Και το κλίμα αυτό που λέμε, ας πούμε, εδώ είναι οικογενειακό. Αυτά τα κλασικά που λέμε εδώ, τα ανάλατα στην Ελλάδα, τα οικογενειακό και τα λοιπά, μεταξύ σας ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε και κάποιες φορές πρέπει να πάμε όλοι μαζί για φαγητό, να βγούμε όλοι μαζί έξω. Τα έχουμε αυτά. Δεν μου λες, το γήπεδο πόσο χωράει της Φούλαμ? Πόσο κόσμο? 25 νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρος. Έρχονται, σας βλέπουν. Μέσω όρο θα έχουμε 18. Εντάξει, δεν είναι ακόμα. Πώς είναι στην κερκίδα, φωνάζουν ή είναι, φωνάζουν τίποτα defense και τα λοιπά? Εντάξει. Είναι το κλασικό αγγλικό, νομίζω. Ναι. Αυτό δεν έχει τίποτα να τρίδει. Ξέρω εγώ, κάτι συμπεθέρες στις πρώτες θέσεις και τα λοιπά, έτσι είστε και εσείς εκεί? Πάνω κάτω και εμείς έτσι είμαστε. Να σου πω, την Κυριακή ήσουν στην Τουμπά. Κάπου σε πήρε το μάτι μου εκεί. Ήρθα, ναι. Ήρθα το παιχνίδι, ναι. Πώς το έσκασες από εκεί και ήρθε? Πήρες άδεια από την ομάδα για να έρθεις? Όταν έχουμε άδεια και μπορώ να ταξιδέψω και παίζει η ομάδα, εντάξει, δεν το πολύ σκέφτομαι. Ναι, τους είπες, ας πούμε. Τους είπες όμως ότι θα, ξέρετε, θα πάω Ελλάδα και τα λοιπά, έτσι δεν. Όχι, δεν είναι θέμα ενημέρωσης της ομάδας ότι θα φύγω. Από τη στιγμή που έχω ρεπό, κάνω τι θέλω. Δεν ενημερώσω τι θέλω. Α, ναι. Το θέμα είναι να έρθω στην προπόνηση που έχουμε. Να μην ξεχαστείς, να μην μπερδευτείς, ναι. Αυτό είναι. Από εκεί πέρα νομίζω πως δεν είναι πολύ αφορά το τι θα κάνεις. Γενικότερα, πριν πάμε στο μάτς της Τούμπας, πηγαίνω, έρχεσαι συχνά στην Αγγλία ή οι δικοί σου άνθρωποι έρχονται πιο συχνά εκεί σε σένα? Όταν έχω δύο με τρεις μέρες ρεπό, πηγαίνω Ελλάδα, σίγουρα. Οι γονείς μου, εντάξει, τώρα είναι και δύσκολο να έρχονται, γιατί έχω και τα αδέρφια μου τα μικρά που πρέπει να μείνουν κάποιες μαζί του. Έχουμε, δηλαδή, τέτοια γιαγιά μας που πρέπει να είναι κάποιες μαζί της κτλ. Έχεις αδέρφια μικρότερα?
Ναι, ναι, αλλά δύο μικρότερα. Έχω και ένα μεγαλύτερο. Ηλικίες? 10 και 12. Άντε ρε, μπράβο. Και ο μεγάλος είναι 24, ναι. Μπράβο. Α, εσύ ο δεύτερος δηλαδή. Εγώ είμαι ο δεύτερος. Ωραία. Ο μεγάλος παίζει μπάλα. Οι μικροί παίζουν, ναι. Το σκέφτονται, θέλουν, ναι. Να σου μοιάσουν, ας πούμε. Εντάξει. Δεν είναι πολύ. Ο καλός ένας ήταν δηλαδή στην οικογένεια. Ο παιχταράς ένας ήταν, ε. Δύο ήταν, αλλά εντάξει, ο ένας μάλλον δεν το ήθελε πολύ. Κατάλαβα. Για πες και έρχεσαι εσύ, δηλαδή είναι δύσκολο να έρθουν οι γονείς σου γιατί είστε και πολλοί. Και οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, οι άνθρωποι σου. Και έρχεσαι εσύ, έτσι, συχνά. Ναι. Γιατί δεν το πολυσκέφτηκες, γιατί μου είπες πριν ότι αφού είχαμε ρεπό δεν το πολυσκέφτηκα και ήρθα στο μάτς και τα λοιπά. Γιατί? Ποιο λόγο να το σκεφτώ? Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Εντάξει, αφού δεν είμαι και στην πόλη, γιατί όχι. Ναι, εσύ όταν έρχεσαι από την Αγγλία, έρχεσαι εδώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, ή πας. Οι δικοί σου εδώ μένουνε, βασικά, να αυτό να ρωτήσω. Όχι, στο χωριό μου. Α, στο χωριό μου. Ναι, θα πάω στο χωριό μου. Πρώτα θα κάτσω, μιλήσουμε, θα δούμε πώς και τι, και μετά θα έρθω στη Θεσσαλονίκη με τους φίλους μου κτλ. Ναι. Δεν μιλες, από τα πρώτα πράγματα που σε ρωτάνε, όχι οι δικοί σου, οι γονείς σου, γιατί πάνω κάτω μιλάς μαζί τους και τα αδέρφια σου, οι υπόλοιποι στο χωριό, τα παιδιά που είναι εκεί, οι φίλοι σου, ρε παιδί μου, τι σου λένε, τι σε ρωτάνε, για ποιο πράγμα είναι περίεργοι? Για ποιο πράγμα είναι περίεργοι? Να μάθουν να τους πεις, ρε παιδί μου, όχι αν έβαλες γκολ ή ξέρω εγώ αν ήσουν καλός, μόνο για την ομάδα, γενικότερα. Τι σε ρωτάνε? Θα με ρωτήσουν σίγουρα πώς είναι η ομάδα και τα λοιπά, πώς είναι η ζωή μου εδώ πέρα. Όσοι το Λονδίνο θα με ρωτήσουν σίγουρα. Δεν έχω κάτι. Δεν μου λες, το Λονδίνο οδηγείς? Έχεις αμάξι? Όχι. Πού να οδηγείς εκεί? Αυτοί ανάποδα οδηγάνε, ρε. Δεν παίρνω. Ε? Αυτοί οδηγάνε και ανάποδα και δεν, όχι, δεν είναι για αυτό. Εγώ προσωπικά δεν θα πάρω αυτοκίνητο. Γιατί? Δεν είναι μόνο ότι θα σκοτώθω εγώ. Είναι μη σκοτώθω κανέναν άνθρωπο. Αλλά αυτό δεν είναι το χάος που κάνω. Δεν αρέσει, είναι όλα ανάποδα. Εκεί και στην Κύπρο. Εγώ την πρώτη κεφαλιά την έφαγα στην Κύπρο που μπήκα και έκατσα στον οδηγό και λέω πού το τιμόνι, ρε. Μόλις έφτασα στην Κύπρο πριν από χρόνια. Έτσι είναι και εκεί. Πού να μάθεις, ρε παιδί μου? Δηλαδή εδώ ήταν μια χαρά. Εντάξει, εγώ το έχω πάρει και με φόβο από την αρχή, οπότε δεν το δοκίμασα κιόλας. Γιατί? Όχι, δεν. Φοβάμαι πολύ να οδηγήσω από την άλλη πλευρά. Φοβάμαι πολύ. Είναι όλα αντίθετα. Για πες τώρα, Τούμπα, τι έγινε προχθές? Γιατί στράβω στο ματσάκι, πώς είναι γενικότερα, πώς είδες όλη τη φάση εκεί πέρα και ειδικά, ας πούμε, για το μάτς, έτσι, μια γνώμη θέλω από σένα. Νομίζω πως η ομάδα ήταν λίγο κουρασμένη, να το πω. Κάτι έλειπε τώρα, δεν ξέρω, δεν είμαι και ο ειδικότερος για να μιλήσω για αυτά. Βλέπω ότι πιέζει καλά σίγουρα, τρέχουν πολύ, αλλά εντάξει, νομίζω δεν δημιουργήσαμε και πολλές ευκαιρίες και μπορεί να πείτε λόγω κούρας γιατί παίξαμε με τη Φιωρεντίνα μέσα στη εβδομάδα. Ναι. Γιατί συνήθως η ομάδα φέτος, από όσο έχω παρακολουθήσει, δημιουργεί ευκαιρίες, σκοράρει πολύ. Τώρα δεν ξέρω, ίσως αυτή και αυτό το παιχνίδι. Η άποψή μου είναι αυτή. Ότι δηλαδή, εσένα σου φάνηκε κουρασμένη η ομάδα στο παιχνίδι της Κυριακής και λες ότι επειδή είχε την υπερπροσπάθεια της Πέμπτης στην Ιταλία έπαιξε ρόλο. Ναι, εγώ αυτό πιστεύω, γιατί δεν είναι πολύ φρέσκια η ομάδα. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Απ' την άλλη, τον Παναθηναϊκό πώς τον είδες? Επειδή φάνηκε ότι δεν ήταν και πολύ σε πολύ καλή κατάσταση και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, πέρα από το ότι πριν το παιχνίδι λέγαμε ότι το μεγάλο φοβερίνο πάω και από εκεί και πέρα, παιδί μου, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει, είδες κάτι τέτοιο στον αγωνιστικό χώρο εσύ? Εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό πολύ διαβασμένο, πάρα πολύ διαβασμένο, να περιμένει τον ΠΑΟΚ στο μισό του κήπεδο, να μην τον πιέζει ιδιαίτερα. Και από εκεί και πέρα, επειδή διαθέτει πολύ γρήγορους ποδοσφαιριστές μπροστά, όπως είναι ο Κλωναρίδης, ο Αντζαγκούν και ο Καρέλης μπροστά, θα χτυπήσει την κόντρα και του βγήκε από τη είδα. Ναι. Με δύο σχεδόν παρόμοια γκολ. Ναι. Το αποτέλεσμα, αντικειμενικά βέβαια, έτσι, όσο μπορείς, αδικεί τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή, είναι ένα άδικο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ την Κυριακή? Ήταν μάλλον ένα άδικο το αποτέλεσμα? Νομίζω πως η ισοπαλία θα ήταν το δικαιότερο αποτέλεσμα. Νομίζω πως το 1-1 θα ήταν ισοπαλία. Ναι, ισοπαλία πιστεύω. Τι σου έκανε? Γιατί ούτε ο ΠΑΟΚ έκανε τίποτε ιδιαίτερο από ευκαιρίες κτλ. Ούτε ο Παναθηναϊκός δημιούργησε κάτι το τρομερό. Οπότε νομίζω πως ισοπαλία.
Ναι. Τι σου έκανε εντύπωση στην Τούμπα την Κυριακή, Κωνσταντίνε? Εντύπωση. Εντύπωση σε αυτό το γήπεδο νομίζω πως πάντα σου κάνει ο κόσμος, δεν το συζητάω. Α, ναι. Εδώ και 200 χρόνια, ναι. Και, έτσι είναι. Και μου έλειψε η αλήθεια και λίγο αυτό, η ατμόσφαιρα, αυτό το... Μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και συζυγώνει την τρίχα. Ναι. Και όπως είπα, για την ομάδα την πιέζει τρομερά. Κάνει φοβερή πίεση. Δεν ξέρω τι τους κάνει ο κ. Αναστασιάδης με το παιχνίδι, αλλά βλέπω ότι τρέχουν πολύ παθιασμένοι όλοι. Και αυτό, αυτά τα δύο νομίζω πως... Ναι, είναι το... Και αυτό είχα να το δω εγώ στον ΠΑΟΚ πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Είναι το στυλάκι. Όλοι να παίζουν 100%. Έτσι και λέω, στο καλοκαίρι ο προπονητής της ομάδας έλεγε ότι η προετοιμασία, έλεγε στους συναδέλφους μου, τους δημοσιογράφους που ήταν εκεί, ότι η προετοιμασία που κάναμε είναι η προετοιμασία που κάνουν οι ομάδες του Champions League. Αυτό είχε πει. Προφανώς ήταν και στον τομέα της φυσικής κατάστασης, όχι μόνο στο τεχνικό κομμάτι κτλ. Αλλά ήταν και εκεί. Σε αυτό. Ο Σταφυλίδης χωρούσε σε αυτή την ομάδα της Κυριακής. Τον είδες να παίζει δηλαδή? Δεν ξέρω. Τώρα εγώ δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο, νομίζω. Όχι, δεν χωρούσε. Γιατί δεν χωρούσε? Για ποιο λόγο? Δεν χωρούσε. Δηλαδή πάγκο θα ήσουν? Η ομάδα ήταν πολύ καλή. Στον πάγκο θα ήσουν? Κερκίδα. Κερκίδα, ούτε καν στην αποστολή? Κερκίδα. Ναι. Θα είχες θυμώσει δηλαδή, επειδή δεν σε έβαλε βασικός ο προπονητής και θα του έλεγες, ας πούμε, θέλω πάγκο. Θα έκραζα. Θα έκανες φασαρία. Να σου πω, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Αυτό που μου είπες πριν μου άρεσε πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Λες ότι όταν μου έχει λείψει αυτό αυτό που αισθανόμουν τέλος πάντων, όταν έμπαινα στην Τούμπα για τα παιχνίδια, η τρίχα μου σηκωνόταν κτλ. Ο κόσμος, όταν είχε πολύ κόσμο στην Τούμπα και έμπαινες μέσα εσύ για να παίξεις, σε άγχωνε αυτό? Σε έβγαινε δηλαδή, ότι αγχωνόσουν και δεν μπορούσε να στρίψει? Όχι, ίσα. Σε πορώνει ο κόσμος νομίζω, σε παθιάζει, δεν είναι πες ότι το, ρε, Κώστα. Ταχώνει, δηλαδή δεν... μπορεί να είσαι και ο πρώτος που ακούω, γιατί σε διάφορες αναλύσεις όλα αυτά τα χρόνια, λέει, ο κόσμος λέει, άγχωσε λέει την ομάδα ή ξέρω εγώ και τον παίχτη και τα λοιπά. Άμα μπεις μέσα με τόσο κόσμο, δεν πιστεύεις εσύ, Κωνσταντίνε, ότι είσαι ο καλύτερος παίχτης στον κόσμο εκείνη την ώρα? Κάτι τέτοιο. Ναι, εσύ, δηλαδή. Και πρώτη φορά το ρωτάω σε κάποιον έτσι επαγγελματία, ποδοσφαιριστή. Το σκέφτομαι εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε. Γιατί μου τη πάει να ακούω ότι μπαίνει μέσα, λέει, ο παίκτης και αγχώνεται όταν έχει κόσμο το γήπεδο. Πώς θα. Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος είναι και διαφορετικός. Τώρα μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να μπαίνει μέσα και να μην μπορεί να το βλέπει αυτό. Εξαρτάται πώς θα αντιλαμβάνεται και ο καθένας. Πώς θα το βγει μέσα στο γήπεδο, δεν είναι? Ναι. Μπορεί κάποιος άλλος να τον αγχώνει, ας πούμε, να τον μπει κάποιος. Άντε, κάνε στο 0-0. Ναι, δεν μου λες το ξεφωνητό του ενός από την κερκίδα. Δηλαδή, εσύ έπαιζες αριστερό, πες από εκεί από την 5, έτσι. Το ξεφωνητό του ενός το άκουγες εσύ μες στον αγωνιστικό χώρο? Τι εννοείται, δεν δηλαδή, κατάλαβα. Όταν έκανες λάθος, ρε παιδί, μια λάθος πάσα ή ένα λάθος κόψιμο, άκουγες το. Άντε, ρε Σταφυλίδη. Τα άκουγες. Ακούγεται, ε. Δεν είναι μόνο το άντερα στα φιλίδια και τώρα βρίζουν τα πάντα του. Ναι, καλά, δεν μιλάω για τον Πινελή και τα λοιπά, αλλά εντάξει, εγώ το άντερα στα φιλίδια. Ακούγεται έστω και δηλαδή που δεν σε ανασχετεί ένας, εσύ τα ακούς, τα ακούς μέσα? Ναι, τα ακούω. Ναι, θέλω να τα ακούσει και ο κόσμος, γιατί νομίζουν ότι εσείς δεν τα ακούτε στον αγωνιστικό χώρο. Και θυμάμαι κιόλας ένα πολύ χαρακτηριστικό... προπέρσι χρονιά παίζαμε την Ξάνθη που είχα σπάσει το χέρι μου σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι, στην Τούμπα. Και είχα πιάσει την μπάλα να κάνω αράουτ. Στην Τούμπα, ναι, και ήταν σπάσμα το χέρι μου. Δεν μπορούσα να την πετάξω την μπάλα. Ναι. Δηλαδή την έπιασα και ήθελα να την διώξω από τα χέρια μου, ήθελα. Ναι. Να μην δώσει αλλαγή. Ναι. Φυσικά κάνω λάθος, αφού δεν μπορούσα. Ναι. Και ήμουν εκεί στην 1-2-3, σε εκείνες τις θύρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς που κοντά. Αυτά επίσημα, ναι, αυτά επίσημα. Κάνω λάθος. Ναι. Τι τα έχεις στα χέρια σου, τι τα κάνεις, κόφτα. Ξεφωνητό από οπαδό της ομάδος, έτσι. Ναι, εντάξει. Ναι, τι κάνεις, ρε, ξέρω εγώ, ρε, παλτό και άντε βγες έξω και τα λοιπά. Ναι. Στην Αγγλία ξεφωνίζουν. Αλλά εντάξει, αυτό πλέον νομίζω πως δεν επηρεάζει. Στην Αγγλία στραβώνουν, στην Κερκίδα ξεφωνίζουν, ναι. Στραβώνουν. Δεν ξεφωνίζουν, όχι, απλά εντάξει, όταν γίνεται ένα λάθος, όλοι μαζί αυτό.
Ναι, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο εδώ. Ναι. Είτε χάσει 5-0 είτε κερδίσει, το ίδιο σε χειροκροτήσει. Δεν σε περιμένω έξω από, από το γήπεδο της Φούλαμ να φας κανένα ξεφώνητο. Να σου πούνε πώς έπαιξες έτσι σήμερα, ρε. Πώς είσαι έτσι, ρε. Ε? Δεν έχει τραμπούκουση και τα λοιπά. Όχι, δεν έχει. Καφενεία δεν έχει, και τα λοιπά. Δικαστήρια λαϊκά δεν έχει, άμα χάσετε. Όχι, όχι δεν κάνω τίποτα. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει, δεν αξίζει. Αυτό, αυτό μαχώνει εμένα. Κωνσταντίνε, νομίζω ότι δεν μας υπολογίζουν. Ναι, αρέσει, δεν έχει αξία έτσι. Άμα δεν περιμένει, είτε σε καλή εμφάνιση να σε αποθεώσουν, είτε σε κακή εμφάνιση να φας κανένα ξεφωνητό μέχρι να πας στα μάξη, ας πούμε. Δεν αξίζει τότε. Ναι, ναι. Δεν θα τα αλλάξουμε αυτό. Δεν μου λες... Άμα χάνουμε να τρώμε καμιά πέτρα, καμιά πέτρα. Δεν μου λες, το μπορεί, λες, ο Πάκτο να το κυνηγήσει μέχρι το τέλος. Σίγουρα το μπορεί. 100% το γιατί μπορεί, απογοητεύτηκε πολλοί κόσμος την Κυριακή. Χαλάστηκε πολλοί κόσμος. Στεναχωρήθηκε πολλοί κόσμος. Να το πω έτσι πιο σωστά. Λογικό είναι. Δεν χάσαμε παιχνίδι. Χάσαμε και από έναν μεγάλο αντίπαλο. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ντέρμπι κτλ. Αλλά λογικό είναι μέσα στη χρονιά θα χάσεις, θα φέρεις οπαλίες και θα κερδίσεις. Δεν μπορούμε να πάμε 30 αγωνιστικές, ξέρω εγώ πόσες είναι, να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Από εκεί πέρα πρέπει τα παιδιά να συνεχίσουν έτσι όπως κάνουν τη δουλειά τους 100% επαγγελματικά και πιστεύω ότι θα το κυνηγήσει μέχρι το τέλος το πρωτάθλημα. Τη στιγμή είναι 2 βαθμούς πάνω, οπότε πάλι πρώτος είναι. Θέλει ενίσχυση, εσύ πώς βλέπεις, αφίλαθος, πώς την είδες την ομάδα, θέλει ενίσχυση. Ναι, θέλει το Ρονάλντο, σίγουρα, και το Μέση. Σίγουρα τους θέλει αυτούς. Τους θέλει, άλλους. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι. Άλλους. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν ξέρω, εμένα καλή ομάδα μου φάνηκε. Καλή μου φάνηκαν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα αυτό θα το κρίνει ο προπονητής τώρα και ναι. Η διοίκηση, άμα χρειαζόμαστε κάτι έξτρα. Την εθνική, πώς τη βλέπεις την εθνική? Πολύ φασαρία γίνεται στην εθνική, ρε παιδί μου. Ήσουν και εσύ την προηγούμενη εβδομάδα. Ειλικρινά τώρα, εγώ όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε σήμερα και κατάλαβα λίγο πριν πω στο στούντιο ότι δεν είσαι με την εθνική, νευρίασα γιατί τουλάχιστον. Εντάξει, μπορεί να μην είναι και αντικειμενική η γνώμη μου, ρε παιδί μου, επειδή σε συμπαθώ πολύ. Αλλά εντάξει, πίστευα ότι σε αυτή την εθνική, ρε παιδί μου, που γίνονται αλλαγές τώρα και θέλουμε καινούργια παιδιά, είχες θέση, αλλά τέλος πάντων τώρα σήμερα δεν είσαι. Δηλαδή τώρα σε αυτή τη στιγμή, αυτές τις στιγμές δεν είσαι. Πώς το είδες το κλίμα στην εθνική ομάδα όταν ήσουν την προηγούμενη φορά? Δηλαδή είναι τόσο προβληματικό όσο γράφουν και λένε αυτοί που είναι κοντά? Εγώ δεν είδα. Εννοείται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, όταν λέτε το κλίμα. Γιατί το κλίμα ανάμεσα στους. Στην ομάδα γενικότερα, στην ομάδα, ρε παιδί μου. Όλο το κλίμα στην ομάδα. Προπονητές, παράγοντες, παίκτες, αυτά. Δηλαδή λένε, αυτό που βγάζει η εθνική είναι ένας προβληματισμός. Αυτό που βγαίνει, μάλλον, είναι ένας προβληματισμός. Γενικότερα. Δεν μας κάθονται και τα αποτελέσματα, βέβαια. Πάει μπάλα δοκάρι και έξω, και αυτό είναι το άσχημο. Ναι. Αλλά ξέρω εγώ. Οι επιλογές και τα λοιπά. Εγώ δεν είδα κάτι τρομερό. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήμουν και πολύ χαρούμενος και δεν πολύ ασχολιόμουν σίγουρα. Αλλά οι πιο έμπειροι θα το καταλαβαίνουν και θα είναι πιο μέσα στα πράγματα σε αυτά. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πάνω κάτι σε αυτό. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, ό,τι και να υπάρχει θα λυθεί σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ που χαλάλησες μισή ώρα από την καθημερινότητά σου σε εμάς εδώ στο Λίπερο και στον κόσμο που σε άκουσε. Εγώ ευχαριστώ. Και σε συμπαθούσα που σε συμπαθούσα, χωρίς να έχουμε. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει εμείς ποτέ, έτσι. Δεν, ούτε έχουμε βρεθεί, ούτε έχουμε μιλήσει. Ναι. Πραγματικά σε παραδέχομαι και ολόψυχα εύχομαι, ρε παιδί μου, πρώτα απ' όλα να έχεις υγεία. Πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό είναι αυτό. Και μετά να διαπρέπεις όπου και αν παίζεις. Σου εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και εσύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κωνσταντίνε.